που είναι από τον επαγγελματικό μου χώρο, γι' αυτό ήθελα περισσότερο να κάνω ένα φόρο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Λίγο καθυστερήσαμε γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Επειδή είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί σήμερα παρουσιάζω μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη που είναι και ηθοποιός και συγγραφέας. Μετά ήθελα να κάνω ένα δοκιμαστικό γιατί είναι να συνδεθούμε στο Λονδίνο με τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου που είναι εκδότης έξω στο Λονδίνο και προωθεί τους συγγραφείς και ήθελα να κάνω όλα αυτά τα δοκιμαστικά και λίγο αργήσαμε. Έφη μου, θα κοιτάς εμένα γιατί έτσι θα σε παίρνει μόνο από το πλάι η κάμερα. Κοιτάς εμένα για να σε παίρνει αφάνς. Μη σε ξεκινάει η κάμερα. Απέναντί μου είσαι ακριβώς στη μέση. Είσαι μία κούκλα. Χαίρομαι πολύ, Ολυμπία μου, που μας δόθηκε η ευκαιρία να τα πούμε και live. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις, σε εκτιμώ, έχουμε κοινούς φίλους. Ενάς. Και χαίρομαι πολύ που είμαι στην όμορφη εκπομπή σου. Και εγώ θέλω να την ευχαριστήσω εντωμεταξύ, γιατί ήρθε σαν τον Άι Βασίλη στα κόκκινα. Όμορφη, χαμογελαστή, γεμάτη δώρα όμως. Γιατί μου φέρες και το δώρα. Το χαμόγελο. Και το πρώτο και καλύτερο δώρο σου βέβαια, ήταν αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά μες στην καραντίνα, που το έχεις ετοιμάσει, το έχεις φτιάξει τόσο με τόσο αγάπη, αλλά λόγω COVID δεν μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε. Και δεν έγινε η παρουσίασή του. Και βέβαια μιλάω για το Ταξίδι των Συναισθημάτων, το βιβλίο. Ναι, είναι η δεύτερη ποιητική μου συλλογή. Την κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις όταν το Σεπτέμβριο του 2020. Δυστυχώς είχα πει να το παρουσιάσω. Ακυρώθηκε η όλη παρουσίαση λόγω COVID, γιατί ήταν τότε με τα μέτρα μέχρι 9 άτομα στον Άρκισο, επάνω, στο Μαρούσι. Αλλά τελικά, να που ήρθε η στιγμή και 19 Δεκέμβρη, στο Μαγεμένο Αυλό, το ιστορικό αυτό στέκι που ο Χατζηδάκης και πόσοι άλλοι ήταν θαμώνες και πήγαιναν εκεί και δημιουργούσαν. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα που θα με φιλοξενήσει αυτός ο χώρος, ο κύριος Θεοφίλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον ιδιοκτήτη του Μαγεμένου Αυλού. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ. Να πω ότι έφυγα Χατζούλη, δεν είναι μόνο, δεν είναι τώρα η δουλειά σου, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές και έχει ξεκινήσει από παλιότερα να γράφει και να γράφει ποιητικά, έχεις δώσει και άλλη ποιητική συλλογή. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί εγώ μπορεί να σε ξέρω και να ξέρω τη δουλειά σου, ο κόσμος όμως δεν ξέρει την Έφη μας. Και να πούμε τώρα, Έφη από το ή δεν θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, όχι. Έφη είναι από το όνομα Εφροσύνη. Εύφρονο, καλή φρόνηση, καλή σκέψη. Γι' αυτό έτσι γίνει καλή. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι περιέχει το επίρρημα Εφ, είναι ό,τι καλύτερο. Ευτυχία, ευδοκία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω για το Ταξίδι Συναισθημάτων. Επέλεξα αυτό το τίτλο αυτής της δεύτερης ποιητικής συλλογής επειδή τα συναισθήματα, όπως είπε και ένας σπουδαίος Άγγλος ρομαντικός ποιητής, ο William Wordsworth, είναι ένα ξέσπασμα αυθόρμητο έντονων συναισθημάτων, η ποίηση λοιπόν. Και η πηγή αυτού του ξεσπάσματος είναι ένας ποταμός από συναισθήματα τα οποία συλλέγουμε στο διάβα της ζωής μας. Τα συναισθήματα λοιπόν είναι αυτά που επιδρούν και στην ψυχή και στο σώμα μας και βέβαια είναι μία σύνθετη, συνειδητή εμπειρία και διαδικασία που είναι ένα, θα λέγαμε, συνοθήλευμα των εμπειριών μας, των ενστίκτων μας, των πράξεών μας και γενικά όλης μας της ζωής. Και τι καλείται τώρα ο ποιητής, καλείται αυτά τα συναισθήματα με μοναδικά του όργανα
τα εκφραστικά μέσα και τις συγκεκριμένες λέξεις που θα επιλέξει, να τα περάσει στο χαρτί αυτά τα συναισθήματα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι από τη μια συνειδητή και από την άλλη ασυνείδητη διαδικασία. Mm-hmm. Από τη μια αυθόρμητη και πηγαία και από την άλλη διαθέτει τεχνική. Είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης για την ζωή μας, ότι η ζωή μας είναι συναισθήματα και δεν είναι οι ώρες του ηλιακού ρολογιού. Γι' αυτό ζούμε με, με τους κτύπους της καρδιάς μας. Και είναι και μπορεί να ξυπνήσω χαρούμενη, μετά από μια ώρα να είμαι λυπημένη, μετά από μια ώρα να έχω ταραχή, δηλαδή τα συναισθήματά μας μέσα στο 24ωρο αλλάζουν. Δεν έχουμε ποτέ ένα μόνιμο συνέστημα. Υπάρχουν ροή, δηλαδή. Δεν μπορεί να είσαι πάντα λυπημένος, δεν μπορεί να είσαι πάντα χαρούμενος. Γι' αυτό και το ταξίδι, είπα έτσι, ένα ταξίδι στα συναισθήματα που οπωσδήποτε αυτός εδώ ο τίτλος, ας πούμε, έχει και μία σχέση, έμεση βέβαια, με την πρώτη μου ποιητική συλλογή που έβγαλα το 2014, από τις εκδόσεις Ιολκός, «Γλυκόπικρες νότες». Επειδή η ζωή... Απλό... Αλλά είναι από τις εκδόσεις Ιολκός. Και εκεί γλυκόπικρες νότες, επειδή η ζωή μας είναι γεμάτη καλές και κακές στιγμές, δεν υπάρχει απόλυτη ευτυχία, δεν υπάρχει απόλυτη δυστυχία. Έχουμε ευτυχισμένες και λιγότερο ευτυχισμένες ή άσχημες στιγμές. Και επειδή η ποίηση είναι αδερφή, η μουσική είναι αδερφή της ποίησης, επέλεξα το ουσιαστικό νότες, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα και το πλεονέκτημα η μουσική να σκάει άμεσα μέσα μας, άμεσα δηλαδή πλημμυρίζει τον ψυχικό μας κόσμο και είναι οι γλυκές και πικρές νότες της ζωής, οι στιγμές της, που με αυτό τον τρόπο, έτσι κάνει και η ποίηση. Είναι αυτό που είχε πει, μου διαφεύγει τώρα, ο Σιμονίδης ο Κίος, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος αρχαίος ποιητής και συγγραφέας επιγραμμάτων, που είχε πει ότι η ποίηση είναι η ζωγραφική που μιλά και η ζωγραφική είναι η ποίηση που σιωπά. Γι' αυτό άλλωστε εγώ έχω φτιάξει στο ταξίδι συναισθημάτων, έχω ζωγραφίσει... Είναι η Χατζούρουσό, αλλά γράφεις Εφροσύνη. Σάλα Εφροσύνη, τώρα το τελευταίο είναι Έφη, πιο απλοϊκό. Λοιπόν, είναι και η ζωγραφική που έχω κάνει εδώ, η Πέτρα αυτή, όχι, στο άλλο το βιβλίο, αυτό που θα παρουσιάσουμε 19 Δεκέμβρη, 6 ώρα, στο Μαγεμένο Αυλό. 19 Δεκεμβρίου, στο Μαγεμένο Αυλό, 6 ώρα το απόγευμα, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου που επιτέλους το καταφέραμε. Είναι ένα βιβλίο που γεννήθηκε το 2020. Ναι, ναι. Και λόγω COVID δεν μπόρεσε να το παρουσιάσω. Θα μιλήσει γι' αυτό η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, η κυρία Βιδάλη, η εξαίρετη ηθοποιός Γεωργία Ζώη, η Χαριτίνη Καρόλου, η παλιά ηθοποιός που έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες, πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα με τη Βουγιουκλάκη, αυτό μου έρχεται τώρα, και πόσα άλλα, θα διαβάσει κάποια ποίηματα. Θα τραγουδήσει ο Γιάννης ο Πετρόπουλος, ο αγαπημένος φίλος, η Γεωργία η Ζώη, παραδοσιακά τραγούδια, η εξαίρετη φίλη η Νάντια η Καραγιάννη, ναι, η Ελένη Ασημακοπούλου, μια άλλη πολύ έτσι φρέσκια παρουσία στο χώρο του τραγουδιού. Και άνοιξα το βιβλίο και έπεσα σε ένα ποίημα που νομίζω ότι μου ταιριάζει, δηλαδή με το που το άνοιξα έπεσα σε ένα ποίημα που μου ταιριάζει. Ωραία, να το διαβάσεις και λοιπόν. Λέει, ζωή, ποτέ να μην σε απογοητεύσει ο εαυτός. Έχεις δικαίωμα στο λάθος όσο ζεις. Το αξίζει ειλικρινή συγχώρεση, αυτόφια, από τη δική σου την καρδιά και από τους άλλους. Μη φοβηθείς την πίκρα της καταστροφής. Μονάχα όταν χαλαστείς θα προχωρήσεις παραπέρα. Χρειάζεται η καρδιά σου να ραγίσει οριστικά, αν θέλεις νέους δρόμους άγνωστους να βαδίσεις.
Μάθε να χαμογελάς με το μυαλό σου, αφιδός, καθώς αναζητάς τις άπειρες αλήθειες της ζωής. Μα μην ξεχνάς πως για να ξαναγεννηθείς πρέπει πάντα τίμηση να γίνει. Α, μπράβο Ολυμπία μου, το είπες τέλεια και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, εγώ με το που το άνοιξα πίσω σε αυτό και μ' αρέσει, είναι πολύ ωραίο, με αντιπροσωπεύει. Είναι πραγματικά, είναι, δηλαδή έχει πάρα πολλά νοήματα αυτό το βιβλίο που πρέπει κανείς έτσι και να το... Έχει 49 ποίηματα, εκ των οποίων τα 4 είναι με μέτρο και με ομοιοκαταληξία και τα άλλα 45 είναι σε ελεύθερο στίχο. Έχει ερωτικά ποίηματα, έχει γνωμολογικά, έτσι όπως αυτό που διάβασες εσύ, και βέβαια έχει φιλοσοφικά και πόσα άλλα, και έχει πολλά νοήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που διάβασες και εσύ. Πρέπει να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Όχι να τον δικαιολογούμε, αλλά να τον συγχωρούμε, να μην νιώθουμε ενοχές για ό,τι γίνεται. Γιατί μονάχα έτσι, όταν θα διώξουμε τις ενοχές, θα προχωρήσουμε παραπέρα. Και θα πρέπει βέβαια να διδασκόμαστε από τα λάθη μας, αν και κάποιος σπουδαίος είπε ότι οι άνθρωποι είμαστε τα λάθη μας και ότι επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια λάθη, αλλά πρέπει να προχωράμε πιο κάτω, διδασκόμενοι από τα λάθη μας. Θα πρέπει σίγουρα να αγαπάμε τη ζωή, να αγαπάμε τη φύση. Έχει και αρκετά φυσιολατρικά ποίηματα, την άνοιξη, το πορτρέτο, ανιδιοτέλεια, και βέβαια έχω και κάποια... Μ' αρέσει που πέφτω, ό,τι που ανοίγω πέφτω σε κάτι ποίηματα και μου σίγουρα. Και υπάρχουν και κάποια ποίηματα που είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, που όπως έλεγε και ο Κακρυδής, είναι πέρα από κάθε χρόνο και τόπο η ελληνική μυθολογία, και οι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, όπως είναι ο Οδυσσέας, ο Αχιλλέας και πόσοι άλλοι, αποτελούν σύμβολα τα οποία λειτουργούν με πολύ ωραίο τρόπο όταν κανείς κάνει σωστή ερμηνεία των μύθων μέσα στην ποίηση. Και φυσικά η ελληνική μυθολογία δεν είναι μόνο πανευρωπαϊκή, είναι αποδεκτή από όλα τα μήκη και πλάτη όλου του κόσμου, και πραγματικά έχω γράψει 4 μυθολογικά τέτοια ποίηματα. Είναι οι Ερηνίες, είναι κοντσέρτο για πιάνο, είναι η Εύνοια. Θες να μας διαβάσεις κάποιο, να μας ναι, θα απαγγείλω και κάποιο, ναι, θα απαγγείλω και κάποιο άλλο, ναι. Για μένα έχω γράψει ένα... Α, εμένα μου έπεσε λοιπόν ο άνθρωπος, έτσι όπως ένα μικρό ποίημα. Πληγώνεις με τη σκληρή σου περιφρόνηση. Εξευτελίζεις ζωές με τον εγωισμό σου. Ποτέ δεν συγχωρείς αυτούς που σε έβλεψαν. Αδιαφορείς γιατί δεν ξέρεις να αγαπάς. Νιώθεις πως δεν μπορείς πια να επανορθώσεις. Οι τύψεις, Ερηνίες τα σωδικά σου φόλιασαν. Χάνεις μέρα με τη μέρα την ψυχή σου. Τόλμησε σε εκλυπαρώ, στο καλό να πιστέψεις. Έτσι προάγγελος της ευτυχίας σου ίσως γεννείς. Κάνε προσπάθεια να αλλάξεις τη ρότα της ζωής σου. Ο άνθρωπος σαν το θελήσει το μπορεί, τα δύνατο, τα ανέφικτο σίγουρα να κερδίσει. Άλλωστε δεν ζεις μονάχα για τον εαυτό σου, ζεις και αναπνέεις και για τους άλλους, άνθρωπε. Πρέπει να φύγουμε από τον εγωισμό. Και θα πω και άλλο ένα. Να πω... Είναι πάρα πολλά και είναι... Εντάξει, τώρα, ναι, σίγουρα. Τι να πω τώρα. Ας πω τις Ερηνίες. Ας πω μάλλον την Πατρίδα μου, είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα, το οποίο ξέχασα να πω ότι για το βιβλίο αυτό έχει γράψει κριτική ο Κωνσταντίνος Ομπούρας, που είναι κριτικός και λογοτέχνης και θα βρίσκεται στην παρουσίαση του βιβλίου. Ο εκλεκτός φίλος και δημοσιογράφος στην ΕΡΤ... Όχι αυτή η Κυριακή, η επόμενη Κυριακή. Ναι, ο Γιάννης ο Παπουτσάκης, ο οποίος είναι εξαιρετικός και...
θα μιλήσει για το βιβλίο και θα απαγγείλει κιόλας, και είναι και ο πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο κύριος Καρούσος, ο οποίος και αυτός θα μιλήσει για το βιβλίο. Λοιπόν, πατρίδα μου, δεν με συγκινεί η κοιλάδα του Λίγυρα, ανάμνηση ισχυρή δυνατών βασιλέων, μα και η κήπη Σαλιμάρ της Λαχώρης μου είναι στα αλήθεια παντελώς αδιάφορη. Η λιμνοθάλασσα της Βενετίας γοητευτική, όμως το όνειρο που ψάχνω να βρω δεν το είδα. Η χρωματιστή κήπη του Λεσουτάνκ δυστυχώς δεν χάρισαν ανακούφιση στη δική μου ψυχή. Ούτε στις όχθες του περιβόητου Δούναβη απάλυνα την ανησυχία μου για γαλήνη. Εγώ λαχταρώ μονάχα τη θάλασσα της πατρίδας μου, όταν βυθίζω τη σκέψη μου μεσοπέλαγα, αναζητώντας δροσιά στις ατελεύτετες έγνοιες μου. Η άβρα της ξεδιαλύνει τις ομίχλες μου, προσφέροντάς μου ελπίδα να προσδοκώ τα ωραία. Η πατρίδα, η θάλασσα, ο ήλιος. Λοιπόν, και η ποίηση είναι μια μεγάλη μου αγάπη. Αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά έχω και την παρουσίαση του βιβλίου αυτό. Αλλά έχεις γράψει και τις γλυκόπικρες που είπαμε για τον τίτλο, ξέρω ότι έχεις το 2014. Και, έχω... και ξέρω βέβαια ότι τα παραμυθάκια σου γεννήθηκε για αυτή να τα γράψεις. Γιατί έχεις και... η μεγάλη σου αγάπη είναι το θέατρο. Ναι. Επειδή έρχεσαι και σε επαφή με τα παιδιά, νομίζω ότι από εκεί σου γεννήθηκε η... Ναι, λατρεύω και το παιδικό θέατρο, αλλά και για ενήλικες. Και όπως είπε και ο Κουν, ότι η βάση του θεάτρου είναι η ποίηση, είναι η τέχνη. Εξάλλου, ο σπουδαίος Όσκαρ Ουάιλντ είπε το εξής για το θέατρο. Ότι το θέατρο... θεωρώ, είπε για εκείνον, για τον εαυτό του, ότι είναι η μεγαλύτερη τέχνη όλων. Είναι η ευκαιρία που δίνεται στον κάθε άνθρωπο να μοιραστεί με έναν άλλον άνθρωπο, να μοιραστεί τη γοητεία και το σπουδαίο του να είναι κανείς άνθρωπος. Δηλαδή το θέατρο είναι μια καθαρά ανθρώπινη τέχνη, αλληλεπίδραση, γι' αυτό ο κάθε ηθοποιός δεν παίζει για τον εαυτό του. Παίζει πρώτα για το κοινό, να κοινωνήσει και να μεταφέρει τα μηνύματα μέσα από τη δική του υποκριτική ικανότητα και βέβαια παράλληλα να έχει και την... να έχει και το δέσιμο με τους άλλους ηθοποιούς της παράστασης. Γιατί είναι ομαδική δουλειά το θέατρο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί κάποτε όταν πέρασε και εγώ από τη δημοσιογραφία, μου είχε πει η Θέμηση Μπαζάκα, λέω, μα ο ηθοποιός είναι στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της καλλιέργειας. Μου είπε, κυρία Χατζούλη, να γράψετε ότι ο ηθοποιός είναι το μεγαλύτερο τέρας. Και όταν εγώ το άκουσα, ήμουνα πολύ μικρή τότε, μου είπε, λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Και όμως, λέει, όταν για κάποιο ρόλο θα πρέπει πολλοί ηθοποιοί να αγωνιστούν για να κερδίσουν αυτόν τον ένα ρόλο, μπορεί και με ποταπά μέσα και με ποταπούς τρόπους να προσπαθήσουν να το πετύχουν αυτό. Και αυτό μου κακοφάνηκε τρομερά, δηλαδή ειλικρινά... Ναι, λοιπόν, έχω γράψει, όπως είπαμε, και τα μαθήματα στο δάσος το 2016, συγγνώμη. Μαθήματα, ναι, στο δάσος, ωραίο. Εδώ... αυτό έχει με χρώματα, είναι ένα παραμυθάκι. Ωραίο φύλλο έχει όμως. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η εκδόση Ιολκός, πραγματικά. Είναι έμετρο αυτό και έχει ομοιοκαταληξία. Ναι, το είχαμε κάνει και θεατρική παράσταση ενός τέταρτου, θα... ναι. Και τα λοιπά. Έκανα εγώ την Αλεπό, ναι. Την κουκουβάγια τη Σοφία, την δασκάλα έκανα. Και εδώ το επιμήθειο είναι το εξής, ότι ενώ θεωρούμε όλη την Αλεπού ένα πονηρό ζώο, το οποίο μόνο με πονηριά ανταπεξέρχεται, εδώ εγώ σπάω
αυτό το μύθο εντός εισαγωγικών και την παρουσιάζω έξυπνη, ευγενική και με τρόπους. Απ' τη μια είναι το επιμύθιο ότι οι τρόποι, η καλή συμπεριφορά σου δίνουν το διαβατήριο να περάσεις παραπέρα, δηλαδή να ξεχωρίσεις, να διακριθείς, είτε σαν μαθητής, μαθήτρια, είτε σαν ενήλικας. Αυτό πιστεύω εγώ, ότι πάντα το καλό επιστρέφει με καλό, ότι ο άνθρωπος που έχει αξίες στη ζωή του μπορεί να αργήσει. Μπορεί να αργήσει να τον παραδεχτούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μπορεί, ας πούμε, να είναι στο περιθώριο. Κάποια στιγμή, όμως, μπορεί να αργήσει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ και καλύτερα πιο αργά και σταθερά παρά να είσαι σε σαθρά, έτσι... Μα πόσους ηθοποιούς είδαμε που αναγνωρίστηκαν σε μεγάλη ηλικία. Ναι, εγώ τώρα κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Ευελπιστώ μέχρι τα 70, δηλαδή όπως η Θεοπούλα για παράδειγμα. Λέω, Θεέ μου, έστω και τότε, και σαν κομική, γιατί λατρεύω πολύ τους κομικούς ρόλους, βέβαια και όλους τους ρόλους, αλλά θέλω να πω, έστω, κάλλιο αργά παρά ποτέ, ας ακουστεί έτσι αυτές τις Άγιες Μέρες που πλησιάζουν η ευχή μου από τον Ιησού Χριστό, πιστεύω αυτό πάρα είναι, πολύ. Νομίζω ότι δυστυχώς τώρα, ότι υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι ηθοποιοί που κάνουν μόνο θέατρο, που είναι ταλέντα ναι. πολύ μεγάλα, αλλά δεν έχουν κάνει τηλεόραση ναι, και ναι. δεν είναι γνωστοί. Και κοίταξε μπορούμε να, δεις. Να πούμε όμως λιγάκι αυτό, γιατί κοίταξε να δεις, εμένα με πονάει αυτό. Είμαι 47 χρονών και 27 χρόνια βλέπω τους ίδιους ανθρώπους στην τηλεόραση. Τώρα λίγο το Μέγκα έβαλε κάποιες σειρές ή η ΕΡΤ, ναι, ναι. η δημόσια τηλεόραση, ναι, ναι. έβαλε κάποια ωραία μονοσάκης που κάνει αυτά τα αφηγήματα και έχουν βάλει πιο μικρούς, δηλαδή πιο νέους ηθοποιούς και ηλικιωμένους, αλλά που τους βλέπω πρώτη φορά. Δηλαδή που είναι μεγάλοι άνθρωποι, 50-55 χρόνια, και τους βλέπω πρώτη φορά σε αυτό το πιστεύω. Τώρα αρχίζουν κάπως και ανοίγουν τα πράγματα. Νομίζω ότι για 27 χρόνια έχουμε τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους. Γι' αυτό φαγωθήκατε. Εντάξει, εμένα για η τηλεόραση δεν είναι πανάκια. Δηλαδή εγώ είμαι ευχαριστημένη με το να κάνω σπουδές θεατρικές δουλειές. Γιατί, για κοίταξε, εγώ δυστυχώς, κάνω και πολλά πράγματα. Για δηλαδή, να δεν... αναγνωρίσιμη, ναι. δυστυχώς, πρέπει να πας, δηλαδή να τύχει μια... καλή ναι, σειρά ναι. στην τηλεόραση, ναι, ναι. που να πετύχει και να γίνεις γνωστός. Δηλαδή η Θεοπούλα δεν υπήρχε το παραπέντε. Ναι, το παραπέντε δεν θα... Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, ναι, ναι. είναι η αλήθεια αυτή. Όπως και εκείνη που έπαιζε με τη Θεοπούλα μαζί, που η κυρία και εκείνη είχε κάνει πάρα πολλές σειρές, την ναι. είχαμε ξαναδεί. Πάλι και εκείνη αναγνωρίστηκε με αυτή τη σειρά που κάνει. Εντάξει, έχω αρκετά χρόνια ακόμα να φτάσω στα 70. Ελπίζω δηλαδή κοίταξε, να γίνει κάτι, απλά δεν ξέρω. Να τρέχουμε στα casting και να είμαστε τυχεροί. Ναι, δεν έχω κάνει εγώ, δεν έχω μπει σε δεν αυτή τη διαδικασία. Κάνει. Όχι, τηλεόραση εσύ δεν έχω ασχοληθεί. Αγαπάς πολύ το θέατρο και ξέρω ότι δίνεις όλη σου την έμφαση εκεί. Έχεις χάσει και χρόνο με το να γράφεις συνέχεια. Όχι, εντάξει, τώρα σου λέω, εγώ έχω τελειώσει και φιλολογία. Έχω υπάρξει και καθηγήτρια, πέρασαν παιδιά στο πανεπιστήμιο κλπ. Και πιο μετά ασχολήθηκα και με τη αυτά δημοσιογραφία. Πέτα, τώρα μας τα λες. Και με τη για δημοσιογραφία. Και έτσι. Ξεκινήσαμε μικρές και μας αρέσαν τα γράμματα. Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι... Εντάξει, έχω τελειώσει ελληνική φιλολογία, στο ΕΚΠΑ. Ναι, μου άρεσαν. Η παιδιατρική ήθελα να κάνω. Οι γονείς μου δεν με άνθρωποι έτσι πιο του χωριού. Ήμουνα ένα παιδί μόνο, δεν είχα αδέρφια. Και κάπου λέγανε, α, θα κάνεις παιδιατρική και αυτά. Α, και πότε θα παντρευτείς και τι θα κάνεις και δεν θα κάνεις παιδιά και όλα αυτά. Τελικά παιδιά δεν έκανα. Λοιπόν, παιδιατρική δεν έκανα. Έκανα τη φιλολογία. Εντάξει, ήμουν αριστούχα μαθήτρια. Μεταπτυχιακά και λοιπά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Μετά έκανα δημοσιογραφία, έγραφα σε εφημερίδες και περιοδικά. Αυτό το ξέρω πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια στα περιοδικά της Κουντουρά. Είχα μια στήλη τάδε ΕΦΙΕΦΙ στην εφημερίδα Μετρόπολης και διάφορα άλλα, κριτική θεάτρο και όλα αυτά. Και μετά ξαφνικά είπα να αγγίξω το μεγάλο μου όνειρο. Να πάω στην άλλη πλευρά και να κάνω μαθήματα υποκριτικής, να σπουδάσω στο Θέατρο των Αλλαγών και να κάνω το μεγάλο μου όνειρο. Βέβαια,
δεν ήξερα αν θα το πετύχω ή αν θα καταφέρω να σταθώ στο σανίδι, γι' αυτό και δεν το έλεγα πουθενά. 3 χρόνια που σπούδαζα δεν μίλαγα και δεν έλεγα τίποτα. Έως ότου αφού άρχισε λίγο-λίγο να παίρνω έτσι τα πάνω μου και να συνειδητοποιώ ότι μπορώ, τότε άρχισα να λέω, ας πούμε. Και βέβαια ο πρώτος μου ρόλος που μου δόθηκε ήταν από τον Γιάννη τον Δρίτσα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βρεις το δάσκαλό σου, έχει παίξει σε πολλές σειρές και σε πόσα άλλα, έτσι επώνυμος, ο οποίος μου είπε, Έφη, θα ανεβάσω τον πειρασμό του Ξενόπουλου σε σκηνοθεσία δική μου. Τους έχω δώσει τους μεγάλους ρόλους, έχω όμως ένα μικρό, θες να τον κάνεις? Του λέω και φυσικά, θα τον κάνω, λέει, πολύ κωμικό και θα βγεις φανταστική. Και πραγματικά έκανα τον πρώτο ρόλο και... Με επώνυμους ηθοποιούς έπαιξα, με τον Περικλή τον Αλμπάνη. Δεν μ' αρέσει η λέξη επώνυμος, γιατί τι σημαίνει επώνυμος? Όλοι έχουμε επώνυμα. Αναγνωρίσιμη, λοιπόν, γιατί όλοι έχουμε επώνυμα, όλοι έχουμε μία πορεία ζωής. Πιο αναγνωρίσιμη, είναι λάθος ο όρος. Λοιπόν, και έπαιξα με τον Περικλή τον Αλμπάνη, τη Λαγουρού, τη Κατερίνα τη Δημητρόγλου. Και πραγματικά εκεί μου είχε βάλει μια θεϊκή ατάκα που έλεγε, καλέ, για λέγε, και δώσ' του πάλι, και για λέγε, και όλο το κοινό, δηλαδή εισέπρεπε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Έως ότου ο Περικλής ο Αλμπάνης, που είναι και φίλος μου, μου έλεγε, άρε Χατζούλη, θα βγεις τώρα πάνω στη σκηνή και πάλι, λέει, θα σε αποθεώσει το κοινό. Και πραγματικά δεν του πίστευα, και λίγο-λίγο έκανα δουλειές αρκετές. Δούλεψα στο Χιτήριο με μια θεατρική ομάδα, το Περιέρωτα του Φάνη Καφούσια. Μετά ήρθε μια άλλη δουλειά, το Μυστικό Μονοπάτι με τον Βίρονα τον Κολάση και τον Οδυσσέα τον Σταμούλη, σε σκηνοθεσία Τάσου Λέρτα. Ο Τάσος είναι από το χωριό μου, σπουδαίος και συγγραφέας, ήταν και πρόεδρος στην Πανελλήνη Ένωση Λογοτεχνών. Σκηνοθέτης σπουδαίος, που με σκηνοθέτησε εκεί. Και βέβαια έχω κάνει και άλλες δουλειές. Έχω παίξει με τον κύριο Μόρτζο στη Δίκη του Σοκράτη, που σκηνοθέτησε η σύζυγός του, η εξαιρετική Γιούλη Ζήκου. Ο Μόρτζος. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη τον Πλατάκη, που έχω τελευταίες συνεργασίες από το 2018, που έπαιξε με το Κύκνιο Άσμα με τον Μανώλη το Δεστούνη, τον αγαπημένο μου, έναν σπουδαίο ηθοποιό, που κι αυτός εντός εισαγωγικών είναι ένας αδικημένος ηθοποιός, που πραγματικά είχε μικρούς ρόλους σε ελληνικές ταινίες, είχε παίξει με τη Βλαχοπούλου, είναι ένα σπουδαίο θεατρικό ταλέντο, που δηλαδή, τι να πω, υποκλίνομαι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πλατάκη, που... με έχει αγκαλιάσει και μου έχει δώσει ρόλους. Μου έδωσε μετά το 2019 στο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα την Προυτένθια, μια γειτόνισσα και μια ζητιάνα. Μικρή ρόλη, αλλά εγώ τους υπηρέτησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια... τώρα ετοιμάζουμε κάτι το 2022. Θα το κάναμε το 2021... να μπούμε στο... Αλλά τώρα λόγω COVID, στο μικρό Broadway, στην αίθουσα Μάνος Κατράκης, θα παρουσιάσει ο κύριος Πλατάκης, σας σκηνοθέτης, 3 μονολόγους, βασίζονται στο έργο του Ντάριο Φω, του σπουδαίου Ιταλού συγγραφέα, και της συζύγους του, της αγαπημένης του... συζύγου, της Φράνκα Ράμε. Είναι όλα για το σπίτι, την εκκλησία και το κρεβάτι. Μάλλον όλα για το σπίτι, το κρεβάτι και την εκκλησία. Έτσι πάει η σειρά. Λοιπόν, αυτή είναι 3 μονόλογοι. Ο μονόλογος μιας γυναίκας στο σπίτι, μιας γυναίκας νομίζω στην εκκλησία, και εγώ θα κάνω το μονόλογο μιας πουτάνας. Λοιπόν, τον είχε παίξει η Φράνκα Ράμε, πρωτοανέβηκε το 1977 στο Μιλάνο, και από εκεί και πέρα το πήγαν σε 30 χώρες, έχει παιχτεί πάνω από 3.000 φορές, είναι ένας καταπληκτικός μονόλογος που δείχνει την θέση της γυναίκας και κυρίως τη σεξουαλική της δουλεία. Είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας η οποία υπήρξε πόρνη.
Ναι, είναι στο φρενοκομείο και εξομολογείται στον γιατρό της τη ζωή της, δηλαδή το πώς έγινε πόρνη, ενώ του λέει ότι εγώ θέλω να σας πω πώς έβαλα φωτιά στο σπίτι ενός βιομήχανου και γυρνάει και της λέει με αφορμή αυτό, όχι, θέλω να μου πεις πώς έγινες πόρνη. Και του λέει, καθόλου δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, πιο πολύ μ' αρέσει η λέξη πουτάνα. Και αρχίζει εκεί και εξιστορεί τη ζωή της μέσα από την κακοποίηση εντός εισαγωγικών που δέχτηκε από τη σεξουαλική συμπεριφορά των ανδρών προς εκείνη, πόσο ταπεινωτικά, πόσο μια γυναίκα όταν έχει περάσει από αυτό το επάγγελμα, πόσο άσχημα νιώθει. Που δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση. Δεν έχει αυτοπεποίθηση, είναι σκεύος ειδονής και θα της άρεσε πιο πολύ να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο με τις άλλες γυναίκες και εντός εισαγωγικών να κουράζεται μέρα νύχτα, αλλά να είναι αξιοπρεπή η δουλειά της, γιατί χάνει την αξιοπρέπειά της όταν κάνει το ρόλο αυτό, όταν μάλλον όχι το ρόλο, το επάγγελμα αυτό, το πιο αρχαίο επάγγελμα της πόρνης. Εγώ έχω μιλήσει με γυναίκα που έκανε έτσι τη δουλειά. Τι μου είχε πει, τι είχε τον... Τέλος πάντων είχε θαυμαστές που ήταν Αιγύπτιοι, έκανε μπακαλόους, ξέρω εγώ, έφτιαξε, χτίσε, που δεν έχει δικά της παιδιά και τα έγραψε στα παιδιά ναι. της. Όλα τα λεφτά από αυτή τη δουλειά, δηλαδή τα έδωσε στα νέψια, ναι. έκανε μπακαλόους, ξενοδοχεία, πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Τι μου είπε μια φορά, εγώ μου λέει δεν ξέρω τι είναι έρωτας. Ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι. Ναι, ναι. Δεν έχω νιώσει, μου λέει ποτέ. Δηλαδή και μου λέει, εγώ σε ζηλεύω που λες ότι σε. Α πούμε, λες ότι κάνει το χέρι και λιώνει. Να ρωτευμένη και σπίτι, τώρα και τη σπίτι. Και μου λέει, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είμαι δυστυχισμένη, δεν μπορώ, μου λέει, να αγαπήσω. Αν εδώ μου λέει τα ευρώ στο... Της λέω, ρε παιδί μου, που λέμε την εξπερμάτωση. Δεν μπορώ, μου λέει, αν δεν δω λεφτά στο δίπλα, στο κομμωδίνο, δεν μπορώ, μου λέει, να έρθω. Το λέω για να το πάρεις έτσι σαν. Ναι, 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 πραγματικά, δηλαδή χαίρομαι. Ξεραίνονται μέσα τους, ρε. Ναι, με ρώτησε ο κύριος Πλατάκης. Αυτό το μονόλογο έχω έφυγε σένα. Θα τον κάνεις? Λέω και φυσικά θα τον κάνω και είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί είναι ένας σπουδαίος μονόλογος ο οποίος τότε που πεζόταν πόσα χρόνια εκεί στην Ιταλία, στο Μιλάνο και εκτός σε πάρα πολλές χώρες, άλλες 30 χώρες, μαζεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα για ιδρύματα, τότε η Φράνκα Ράμε μαζί με τον Ντάριο Φω μάζεψαν, είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας ο Ντάριο Φω που έχει γράψει σάτιρες, έχει βραβευτεί με το βραβείο Νόμπελ το 1997 και βέβαια συνάντησε τη Φράνκα Ράμε και πραγματικά δέσανε και κάνανε μαζί ομάδες και εκείνος ήταν και συγγραφέας και σκηνοθέτης και ηθοποιός και κίνη και γενικά είναι μεγάλη μου τιμή αυτό που μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Πλατάκης και θα χαρώ πάρα πολύ να υλοποιηθεί το Γενάρη, Γενάρη με τον καινούριο χρόνο να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Και αυτό. Αυτό είναι τώρα. Μας τρώει το άγχος πώς θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Ό,τι κάνουμε, λέμε πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε. Ναι, ναι. Όλο αυτό λέμε. Αλλά τώρα όμως απολαμβάνω τα ψηλά βουνά του Παπαντονίου. Αυτό ήθελα να σου πω. Τα παιδιά απολαμβάνει. Που νομίζω ότι είναι μια παράσταση για παιδιά. Είναι μια καταπληκτική παράσταση. Όχι μόνο για παιδιά. Είναι για μεγάλους. Περνάει μηνύματα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν έργο, γιατί παίρνω εγώ, ήρθα και τότε και πάθω πλάκα. Λέω σιγά μην είναι αυτό παραμύθι και παιδιά, εγώ πέρασα πιο ωραία, ήταν πολύ ωραία. Συμμετείχα. Ναι, τραγούδια. Ήταν ωραία, είχαν άλλη επίδραση έτσι, οι ηθοποιοί με το κοινό. Τα σκηνικά του πολύ ωραία. Πάρα πολύ προσεγμένα, είναι ο παραγωγός ο Λούις, ο Λουιτζέλο ο μάγος. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Κωνσταντίνα Στεφανίδου. Όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικά και πραγματικά είναι ένα σπουδαίο έργο που όλοι πρέπει να δουν. Βέβαια υπάρχει και στο αναγνωστικό, το πρωτόγραψε ο Παπαντονίου, ο σπουδαίος αυτός αγραφιώτης
λογοτέχνης. Εντάξει, τώρα θα σας μαρτυρήσω κάτι. Όταν έβλεπα το έργο, είχα μια φίλη μου δίπλα που αυτή αγαπούσε τα μαγράμματα στο δημοτικό. Και μου λέγε, ρε παιδί μου, τσατάκες. Και μου λέει, στο ανθολόγιο γράφει αυτό. Της λέω, σηκώνει το διάβασε στο ανθολόγιο πριν έρθεις εδώ, πήγες και βρήκες. Όχι, μου λέει, τα θυμάμαι. Συγγνώμη, της λέω, θυμάσαι πριν 50 χρόνια. Ναι. 50 χρόνια, αυτή πριν 40 χρόνια, της λέω, θυμάσαι το ανθολόγιο. Εγώ δεν το θυμόμουν. Ναι, είναι. Εκείνη το θυμόταν και μου τα έλεγε. Μου λέει, τώρα θα γίνει αυτό. Ναι, πολύ είναι ερωτευμένοι με αυτό το κείμενο, ναι. Γιατί πραγματικά ξυπνάει μνήμες και παλιές παιδικές και είναι το κάτι νομίζω άλλο. Νομίζω ότι τα ανθολόγια τώρα που το λέμε, κακώς έχει κατεργηθεί από τα σχολεία, γιατί είχε μέσα και ποιήση και θεατρικά και παραμύθια ωραία, που θα έπρεπε ακόμα να υπάρχουν. Το έγραψε ο Παπαντονίου το 1918 και ήταν τότε σπουδαίος δημοτικιστής. Και το έγραψε για, σαν, με τη δημοτική, στη δημοτική μάλλον, για να πάει κόντρα και στην καθαρεύουσα. Και τότε, ας πούμε, ήταν μια προσπάθεια βενιζελικής γλωσσικής εκπαίδευσης που βασιζόταν στη δημοτική γλώσσα, αλλά βέβαια αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες από τους αντιδημοτικιστές, ας πούμε, το πολέμησαν πάρα πολύ. Αλλά τώρα όποιος έρθει να το απολαύσει κάθε Κυριακή 11.30 ώρα στο μεγάλο Broadway, Αγίου Μελετίου 61α, πραγματικά θα ενθουσιαστεί. Γι' αυτό καλό και όλα τα σχολεία και οι δυνατόν εκπαιδευτικούς να έρθουν να δουν την παράσταση και να φέρουν τα παιδιά των σχολείων. Είχαμε χθες εμείς, είχαμε ένα σχολείο από την Κόρινθο. Τώρα έχουμε 22 Δεκέμβρη, έχουμε 23 Δεκέμβρη, είναι κλεισμένες παραστάσεις. Χθες είχαμε γύρω στα 600 παιδιά, δηλαδή ήταν γεμάτο το θέατρο. Αυτά έρχονται με rapid test. Ναι, τα παιδιά αυτά είναι ένα τεράστιο θέατρο 650 θέσεων. Σε ρωτάω, που... δηλαδή τώρα. Εγώ ναι. Είμαι μια μαμά που δεν έχω εμβολιαστεί, αλλά το παιδί μου κάνει σε τρελό και χτυπιέται και θέλει να έρθει. Κάνω rapid test κι εγώ και το παιδί και μπορούμε. Το παιδί νομίζω με rapid test μπορεί να έρθει. Οι άλλοι τώρα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή να έχουν νοσήσει και να έχουν πιστοποιητικά. Γιατί τηρούνται με καλό τρόπο αυτά, διότι. Με ευγένεια τηρούνται, γιατί δεν μπορούν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Θα υπάρχει πρόβλημα για τους εμβολιασμένους. Γι' αυτό να μην φοβούνται οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους αυτή την ωραία παράσταση. Τηρούνται μπορεί, όλα ξέρω, τα. Είναι αυτό μωρέ να πει η μάνα τώρα να βάλω το παιδί μέσα με το rapid test, να μείνω εγώ απ' έξω. Δεν γίνεται και αυτό όμως. Δεν κάθεται το παιδί μετά. Όχι, αλλά η μάνα όμως, άμα είναι εμβολιασμένη, μπορεί να μπει και εκείνη. Και μανούλες που δεν είναι. Ναι, υπάρχουν και μανούλες που δεν είναι. Σε αυτή τα την περίπτωση. Δεν μπορούν. Δεν πειράζει. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν πάντως. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι το κάθε σχολείο μπορεί να φέρει τα παιδιά που θα δηλώσουν με λεωφορεία και να τηρηθούν όλα τα μέτρα. Υπάρχουν 650 θέσεις σε αυτό το θέατρο που υπάρχει δυνατότητα να καθίσουν και σε απόσταση. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ένα μικρό θέατρο να στριμωχτούν. Λοιπόν, και πραγματικά θα ενθουσιαστούν, γιατί είναι ένα μάθημα ζωής, είναι ένα μάθημα κοινωνικοποίησης αυτών των παιδιών που ξεκινούν μόνα τους και πηγαίνουν στο χλωρό, σε ένα χωριό της Ευρυτανίας, με σκοπό να μάθουν και να ζήσουν μόνα τους και τη φύση, να μάθουν τη φύση, να μάθουν την προστασία των δέντρων, του δάσους. Να δουν που οι πουρναρίτες είναι οι εχθροί του δάσους, που πελεκούν τα δάση και που για την ξυλία κάνουν τα πάντα να καταστρέψουν τα δάση. Να προσπαθήσει το ένα παιδί να βοηθήσει το άλλο με αλληλεγγύη, να μάθουν να ζήσουν. Ναι, για τροφές, τη δύναμη, την ομαδικότητα. Την αγάπη. Εσύ το είδες, πρέπει να τα πεις εσύ όλα. Έχω ναι, εγώ τι να πω, δεν μπορώ να... Μεταδίδει αγάπη, μεταδίδει πόσο σημαντική είναι η γνώση. Ναι. Περνάει αυτό το μήνυμα. Περνάει όμως και το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε γράμματα. Ναι, ο Λάμπρος. Ένα Βοσκόπουλο, ένας τσομπάνος που είχε αυτό το μικρόβιο της μάθησης της γνώσης, που ήξερε μόνο το ΑΒ, τα άλλα παιδάκια κοντά του, του μάθανε...
Και του προσφέρανε. Και ναι, και τελικά ναι, η πρόταση. Τελικά, ναι. Και τελικά αυτό είναι και το επιμύθιο. Δεν είναι όλοι οι άλλοι ρόλοι. Ο κεντρικός ρόλος είναι ο Λάμπρος, αυτό το Βοσκόπουλο που ξαφνικά ένα παιδί που ήταν μέσα στους βοσκούς, που δεν ήξερε τίποτα άλλο εκτός από τα δέντρα, τα πουλιά, τα έντομα και γενικά τη φύση, βρέθηκε να μάθει γράμματα στην πόλη και βρέθηκε και έγινε ένας σπουδαίος δάσκαλος που έδινε τα φώτα σε όλα τα άλλα παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό και τα τόδα. Γενικά μου άρεσε, έφυγα από εκεί πέρα γεμάτη και λέω κοίταξα να δεις πόσο ωραία μηνύματα μου πέρασε ένα υποτιθέμενο παιδικό έργο που για μένα δεν ήταν παιδικό έργο. Το βλέπα ευχάριστα, με ξεκούρασε και δεν ήταν και κάτι είχαμε επιδερμικό δηλαδή. Όχι, όχι. Πέρασε πολύ ωραία σημαντικά μηνύματα. Βέβαια όχι για να την πενεύσω, αλλά και αφήγητε είναι φοβερή, δεν είναι αφήγηση. Αυτό που κάνεις είναι ρόλος. Ναι, μέσα από το ρόλο της δασκάλας αφηγήτριας προσπαθώ να ζωντανέψω όλες τις εικόνες αυτές ώστε να κρατήσω όλους τους μικρούς θεατές σε εγρήγορση, να μην βαρεθούν καθόλου, γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο. Μα δεν βαριούνται. Ναι. Δεν βαριούνται γιατί είσαι και άμεση. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο και άχαρο αυτό. Και ο ρόλος αυτός είναι δύσκολος και άχαρος. Απαντάνε και όλες, ήταν και ένας έξυπνος την άλλη φορά που είπε στον ναι, πιλό, ναι, ναι, ναι. Τους ρωτάω, ναι, ναι, ναι. Πετάγονται και εκεί να δίνουν λύση, είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Να σου πω συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτή η παράσταση γνωρίσαμε την αγάπη του κόσμου όλο το καλοκαίρι, γιατί πήγαμε περιοδίες σε 30 μέρη. Πήγαμε στην Ακράτα, στο Άστρο Κοινουρίας, πήγαμε κάτω στο Λεωνίδιο. Εμείς με τις φωτιές και εμείς παίζαμε και το θέατρο ήταν γεμάτο. Όλα τα θέατρα, τα υπαίθρια, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Πραγματικά, δηλαδή μας αγκάλιασαν και μας δώσανε μεγάλη αγάπη με αυτό το έργο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα της, όχι επειδή παίζω, αλλά πραγματικά έχει γίνει μια πολύ όχι προσεγμένη καλύτερα, δουλειά. Ναι, 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 όντως. Και τώρα εσύ ετοιμάζεις που είπαμε το μονόλογο για το 2022, να κάνουμε μια έτσι ανακεφαλαίωση, ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου μας. Καλό όλους τους ακροατές σου να έρθουν, θα περάσουν όμορφα, είναι ένα πολύ ωραίο συναισθημάτων. Θα περάσουν όμορφα. Διαβάζω, γιατί θέλω να πάτε να τα ακούσετε στην παρουσίαση, γι' αυτό. Γι' αυτό δεν διαβάζω. Και μετά από την παρουσίαση του βιβλίου ετοιμάζεις και το μονόλογο, άρα κάνεις πολλά πράγματα. Και το 22 θα εκδώσω άλλο ένα παραμύθι. Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή ξέρω το Καραμελένιο νησί, είναι εκδόσει Σιδέρη. Και ένα άλλο, ο Θωμούλης, που είναι κατά του κυνηγίου, πάλι από τις εκδόσεις Όταν. Αυτά τα δύο παιδικά θα βγάλω. Ωραία, αυτά τα δύο παιδικά θα δώσουμε ραντεβού πάλι το 22 και θα τα παρουσιάσουμε. Oh, ναι. Σε ευχαριστώ, αγαπημένη μου Ολυμπία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να διαβάσω ένα ποιηματάκι από την πρώτη σου συλλογή. Ναι, είναι τα πρωτόλια μου θα έλεγα. Δεν είναι τόσο προσεγμένα, αλλά είναι πολύ αγαπημένα. Είναι από την ψυχούλα μου και ό,τι βγαίνει από την ψυχή, πραγματικά. Ορίστε, και εγώ έπεσα στον τραπετεύοντα. Είπες πως θα είμαι η ζωή σου, ο παλμός και αναπνοή σου. Το πρώτο βράδυ που πλαγιάσαμε μαζί, τα ίδια μου είπες και την επόμενη βράδυ. Με πήρες αγκαλιά. Πώς σε πίστεψα. Σε έκρυψα βαθιά στην καρδιά μου για να μην σε χάσω. Και όμως δεν άντεξε. Δραπέτευσες μια νύχτα με ολόγιμο φεγγάρι. Αυτό κάνουν οι άντρες πολλές φορές, δραπετεύουν. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Είναι ένα, τέλος πάντων, ανέκδοτο που λέει ότι οι γυναίκες στο τάβλι προτιμούν το πλακωτό και οι άντρες το φεύγα. Έτσι, για να γελάσουμε και λίγο. Έχει πολλά, έχει άρωμα γυναίκας. Αυτό το μελοποίησα κιόλας, μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε, τραγούδησα εγώ δύο μελοποιημένα
Ποίηματα στο, το 2014 που πρωτοβγήκε. Υπάρχει στο YouTube όλη η εκδήλωση. Τότε την παρουσίασε βγάζω, η Δήμητρα η Παπαδήμα, η Βίκη η Πρωτογεράκη. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που έχει α και β μέρος. Υπάρχει στο YouTube. Μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Και γλυκόπικρες νότες. Αν εδώ έχει, και εδώ. Έχει και άλλο ένα. Θέλεις να διαβάσεις κάτι άλλο. Τώρα... Να σου πω, να, το γλυκό, γλυκό πικρός έρωτας. Ναι, έχει και γλυκό, ναι, και αυτό και έχει και, ναι, αυτό είναι γλυκό πικρός έρωτας, ναι. Κρατούσες ένα μπουκέτο, βέβαια να με συγχωρήσετε για την πρώτη ανάγνωση. Καλέ, είσαι τέλεια, τι λέμε τώρα. Κρατούσες ένα μπουκέτο ροζ με λευκά τριαντάφυλλα, αγκαλιασμένα σφιχτά μέσα σε ένα γαλάζιο περιτύλιγμα. Το πρόσωπό σου έλαβε. Αφουγκραζόμουν την αμηχανία σου. Με πλησίασες διακριτικά και αδέξια. Εγώ σε έκρυψα στην αγκαλιά μου. Σε γέμισα με φιλιά. Δεν έπαψα να χαμογελώ. Σε κοιτούσα στα μάτια. Ήξερα πόσο οικία θα τα ένιωθα μέσα από το λίγο καιρό. Ήξερα πόσο θα αλλάζει τούτο το βλέμμα. Ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί όταν ο χρόνος κυλήσει. Με τεθλασμένη μια τεθλασμένη γραμμή με κάρφωσε και τέλματα. Μια τεθλασμένη γραμμή. Με κορυφώσεις και τέλματα. Ναι, ναι. Και στα μάτια. Καλά, όχι, δεν είναι. Πρώτη φορά διαβάζεις, αν είναι δυνατόν. Ένα γλυκόπικρο, βασανιστικό, ανοιξιάτικο αγριολούλουδο. Μαραίνε. Κάνουν στη δροσιά τους, μαραίνονται. Κάνουν τη δροσιά τους τα πέταλά τους. Ρημάζει η φρεσκάδα του. Μένει άχρωμο και νεκρό. Γεννιέται με προορισμό. Ναι, ναι, ναι. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Τι να κάνουμε. Είναι από το ρήμα «Ερά ο Ερώ» που σημαίνει «επιθυμώ πολύ». Όπως επιθυμείς ή ωραία, εγώ με καλή όρεξη και επιθυμώ. Είναι ωραία τα πήματα. Λοιπόν, αλλά και το παιδικό. Θέλεις να διαβάσουμε κάτι από το παιδικό. Διαβάσουμε ένα έτσι λίγο. Είπαμε, παιδιά δεν έχω, αλλά τα λατρεύω. Ξέρεις, καμιά φορά ο Θεός, αυτούς που έχουν πολύ μεγάλη καρδιά και που έχουν να δώσουν πολλά σε πολλούς, δεν τους στέλνει κάτι που θα τους απομονώσει την αγάπη σε ένα πράγμα. Δηλαδή, έχω μια φίλη μου που είναι πολύ δοτική. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει παιδάκια. Και της λέω να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι επειδή έχεις αγκαλιάσει όλου του κόσμου τα παιδιά, αν είχες ένα δικό σου, δεν θα αφοσιωνόσουν σε όλου του κόσμου τα παιδιά. Δεν θα σου να τόσο. Θα αφοσιωνόσουν μόνο στο δικό σου. Και σου λέει ο Θεός, γιατί να σε έχω μόνο σένα, αφού είσαι τόσο πληθώρο, είσαι άνθρωπος με τόσο πληθωρικότητα να δώσεις και να αγαπήσεις, που η αγάπη σου είναι για πολλούς, όχι για ένα. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Αυτό γίνεται αυτό. Αυτό τώρα κάτι μου θύμισες και ήθελα να πω πως... αυτό εδώ το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε τώρα, που 19 Δεκέμβρη, είναι μία πέτρα, την οποία έχω ζωγραφίσει εγώ, και έχει μία πόρτα και έχει και ένα κλειδάκι. Είναι αυτό που... η πόρτα είναι εντελώς κλειστή. Το κλειδί το έβαλα, για ποιο λόγο. Καθένας να πάρει ένα κλειδί και να ξεκλειδώσει αυτή την πέτρα. Να ξεκλειδώσει αυτή την πόρτα. Μέσα σε αυτή την πόρτα μπορεί να κρύβεται ένας σπουδαίος ψυχικός κόσμος. Κάποια όνειρα που θέλει κάποιος να πετύχει. Κάποια συναισθήματα, ό,τι ο καθένας μπορεί. Μπορούμε, αρκεί να θέλουμε, με ένα δικό μας κλειδί, να ανακαλύψουμε τη ζωή. Αυτό που ο καθένας θέλει... να το κυνηγήσει, να το επιδιώξει, να το προσπαθήσει. Είναι αλληγορικό καθαρά το κλειδάκι αυτό και η πόρτα που είναι κλειστή. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι τώρα μου έφερε αυτό. Ξέρεις τι, να πάμε επειδή πήγε και 32 να επιχειρήσω μία φορά βεβαίως, να κάνουμε κλήση στο φίλο μας, τον Δημήτρη, τον Χριστοδούλου, που εκείνος βέβαια κάνει διαγωνισμό λογοτεχνία στο Λονδίνο. Ναι, τον ξέρω, είναι φίλος και... ναι, και... γνωρίζω ότι κάνει μεγάλες προσπάθειες και επιλέγει αξιόλογους συγγραφείς και τους προωθεί. Όσο
Τώρα τον βλέπουμε. Εγώ τον, εμένα με βλέπει. Μισό λεπτάκι. Ναι, δεν ξέρω, μισό λεπτάκι να φωνήσω. Δεν ακούγεται. Με βλέπετε εσείς, όχι, ε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Σας ακούω. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούω. Καλησπέρα από Λονδίνο. Ίσως κλείνει η σύνδεση. Θα προσπαθήσεις λίγο ακόμη, πώς μπορέσεις. Το τι δείχνει τώρα, ότι είναι ανοιχτό. Με ακούτε? Ναι. Ξέρω και πολλά για να σε ακούσω. Φαίνεσαι. Κάνε μια προσπάθεια πάλι. Κλείστο, ναι, κλείστο καλύτερα και... Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Πεντακάθαρα. Με ακούς, γιατί εγώ δεν σ' ακούω. Πολύ καλά, μια χαρά. Εγώ εσένα δεν σ' ακούω καθόλου όμως. Να κλείσω κάμερες, μήπως είναι καλύτερα, αλλά όχι, ε. Εσείς βλέπετε κάμερες. Συνεχίσει, μήπως κάποιος... Εγώ τη φωνή μου την έχω δυνατή. Να, τη φωνή μου να ανοιχτή. Εγώ σ' ακούω πεντακάθαρα. Μήπως η φωνή σου να την πατήσεις. Όχι, η δικιά σας είναι κλειστή. Είδα κάτι. Αυτό σαν το ακουστικό σας να είναι κλειστό. Ναι, εκείνο στη φωνή του, μήπως πρέπει να την πατήσει, γιατί εγώ δεν ακούω φωνή. Ναι. Από εσάς είναι. Α, ωραία, σε βρίσκει. Τώρα σε ακούω, καμπάνα. Τώρα σε... Α, μπράβο. Ωραία. Καλώ συνδεθήκαμε. Okay. Γεια σου. Σταφέραμε. Με βλέπει. Όχι, δεν σας βλέπω. Συγχωρείτε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα με το υγειονομικά και έχουμε κόσμο μέσα στον ίδιο χώρο. Οπότε εγώ πρέπει να φοράω μάσκα. Κατάλαβα. Να έρθω λίγο εκεί δίπλα σου, να με δει και εμένα. Θα προβληματίσει τους. Ναι, άμα θες έλα να σε δει και εσένα. Ναι. Πώς το λέμε, Χριστοδούλου, το μικρό του. Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν... Να σου συστήσω και τι από κοντά να τα πείτε η κυρία Έφη Χατζούλη. Χατζούλη. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνουμε? Καλά είσαστε? Κάνουμε, γράφουμε βιβλία, γράφουμε παραμύθια, ετοιμαζόμαστε. Τη δουλειά μας πρέπει να μας τη δείξεις έξω. Εδώ πέρα. Καλά κάνετε. Για να έχω εγώ να βγάζω βιβλία έξω. Δημήτρη, εμείς αγαπάμε, συγγνώμη, εγώ θα σου μιλάω στον ενικό. Έτσι πρέπει. Σ' αγαπάμε γιατί ξέρω ότι τόλμησες και έκανες ένα τεράστιο άλμα και πήγες στο εξωτερικό, αλλά την Ελλάδα σου την αγαπάς και έκανες ένα μεγάλο εγχείρημα να ξεκινήσεις. Να... Θέλω να μας τα πεις εσύ για να μην λέω εγώ. Πες, πρώτα απ' όλα θέλω να πεις πώς τόλμησες και έκανες αυτό το μεγάλο άλμα να πας στο εξωτερικό και να ξεκινήσεις όλο αυτό που έχεις ξεκινήσει. Στο εξωτερικό δεν ήρθα για να ξεκινήσω τη δουλειά. Έφυγα πριν 12 χρόνια, την εποχή που φύγαν πολλοί από την Ελλάδα της κρίσης. Στην αρχή της κρίσης, στα πολύ αρχή, στην πολύ αρχή, 2009 κάπου. Έφυγα, πήγα στον Καναδά, μετά για δουλειά πάντα, πήγα για... σε ένα πανεπιστήμιο ως προσκεκλημένος για μια πλατφόρμα ηλεκτρονική. Μετά πήγα στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Εκεί έζησα 5 χρόνια. Και μετά ήρθα στο 2016 εδώ στην Αγγλία, όπου δούλεψα αμέσως τον πρώτο μήνα στην Amazon, τον δεύτερο μήνα. Εκεί στην Amazon είδα ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Εκεί είδα, εκεί μέσα στην Amazon που ήμουν, ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μεταφρασμένοι. Λέω, είναι δυνατόν? Ούτε ένας δεν την ίδια καταλάβει. Ότι δεν εκδίδουν οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι, δεν εκδίδουν Έλληνες. Ακόμα περισσότερο οι Βρετανοί που είναι πιο σφιχτοί και πιο, να τους πω σε εισαγωγικά λίγο, όχι σοβινιστές. Απλά επιλέγουν πιο πολύ οι Άγγλοι τους Άγγλους ή πολύ μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε, που γίνανε σε μια χώρα και πήραν έκταση παγκοσμίως. Δεν εκδίδουν άλλους. Έτσι λοιπόν λέω, ήμουν σίγουρος επιχειρηματικά μια τέτοια κίνηση θα είχε επιτυχία, αφού θα ήμουν ο μόνος, ο μοναδικός, ο ένας.
στην ιστορία των ελληνικών γραμμάτων. Δεν είναι, είναι αυτή τη στιγμή αυτό που με εγωιτεύει, είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός, έτσι είναι. Τώρα γράψαμε το... ιστορία. Πάντα θα μείνει ότι εμείς κάναμε πρώτοι μαζικά Έλληνες στο εξωτερικό. Ναι. Πόσους Έλληνες συγγραφείς αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχεις προωθήσει προς τα έξω? Σε 18 μήνες έχουμε 157 συμβόλαια. Έχουν υλοποιηθεί τα 75, είναι στον αέρα τώρα, 75 τίτλοι σε 18 μήνες. Και ποιους μήνες? Τους μήνες της καραντίνας. Που άλλος είχε παρατήσει τη δουλειά. Εγώ το ξεκίνησα 20 μέρες, 15 μέρες πριν αρχίσει η καραντίνα. Ήταν 15 Φεβρουαρίου του 20. Οποιοςδήποτε άλλος το σταματούσε, τα έκλεινε και θα έλεγε τα λέμε μόλις τελειώσει η καραντίνα. Μπράβο. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί δεν είχα χάσει χρήματα ακόμα σε 15 μέρες τότε που έγινε αυτό το κακό. Οπότε προχώρησα. Πότε συνάντησες δυσκολίες αυτό? Γιατί πραγματικά τώρα μέσα στην καραντίνα, εν τω μεταξύ και οι συγγραφείς είναι ποιητές, είναι ευαίσθητοι, μαζεύονται, δεν τολμούνε. Ή εσύ τους ξεθάρεψες και μέσα στην κατάθλιψη της καραντίνας τους έδωσες ένα... Ελπίζω, ναι. Αυτό που λέτε, έπαιξε ρόλο η καραντίνα, γιατί ήταν πιο πολλές ώρες στον υπολογιστή ο κόσμος. Μπράβο. Και έτσι λοιπόν έτυχε και συγκυριακά οι πρώτοι μας τρεις τίτλοι να γίνουν best sellers στην Amazon. Καλά, όχι συγκυριακά. Εγώ το έκανα. Και όταν ήταν τώρα μέσα τέτοιο χρονικό διάστημα, σε τρεις μήνες, να γίνονται παγκόσμια best seller, Έλληνας που δεν τον ήξερε ποτέ κάποιος έξω από την Ελλάδα, ξαφνικά κάνει στην αγγλόφωνη αγορά. Τα είδα. Έχουν 3 εκατομμύρια. Έχουν βραβευτεί πολλά παιδιά μέσα από αυτό. Είδα και βραβεύσεις. Θες να μας πεις και για τη θηγατρική εταιρεία που έχεις φτιάξει, που είναι στην Κίνα, που είναι στο Μεξικό? Ξεκινήσαμε λοιπόν, κάναμε, δεν το λειτουργήσε σαν franchise. Είμαι εγώ μέσα και στην Κίνα. Κάναμε υποκατάστημα, θα το πω, στο Μεξικό για όλη τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Ξεκινάμε με 8 χώρες, λέμε για όλη τη Λατινική, αλλά 8 είναι οι αρχικές χώρες που εκπροσωπούμε. Και έχουμε βάλει ένα στόχο 20 συγγραφείς από κάθε χώρα από τις 8. Οπότε μιλάμε για άλλους 160 τίτλους. Και 150 που έχουμε, 157, μιλάμε για 300 τίτλους με το σήμα της On Time Books. Από εκεί προέκυψαν και μια ανταλλαγή τίτλων με τη Σερβία. Οπότε 20 Σέρβους εμείς τους εκδίδουμε στην αγγλόφωνη αγορά και 20 δικοί μας συγγραφείς, Έλληνες που είναι μεταφρασμένοι στα αγγλικά, θα εκδοθούν, θα μεταφραστούν και θα εκδοθούν και στη Σερβική. Το ίδιο κάναμε και με την Κίνα. 20 συγγραφείς της Κίνας μεταφράζονται την αγγλική γλώσσα και 20 δικά μας έργα θα μεταφραστούν στην Κινέζικη. Εμένα δεν με παίρνει τώρα. Όχι. Εντάξει. Τώρα κάτι έγινε και έκλεισε και η εικόνα του κύριου Δημήτρη. Δεν πειράζει, να την ήρθε πάλι. Του Δημήτρη, θα λέω, ο κύριο Δημήτρη. Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι να πούμε και για τους αγαπημένους μας συγγραφείς και ποιητές, ποια παιδιά είναι, θες να πεις κάποια ονόματα που βραβευτήκανε? Ας πούμε η αγαπημένη μου Εύα η Πετροπούλου βραβεύτηκε στην Κίνα. Ξέρω. Ναι, και η Εύα, πρώτα απ' όλα, πρώτη από όλους είναι η Εύα που βραβεύτηκε, αλλά επίσης και η Σμαραγδή Μητροπούλου βραβεύτηκε στην Κίνα. Και η συνέτερός μου στο Μεξικό βραβεύτηκε και αυτή στην Κίνα. Γενικότερα, βραβεία ασταμάτητα. Οι ποιητές οι δικοί μας είναι ασταμάτητα. Η Εύα η Πετροπούλου είναι παγκόσμια ποιήτρια πλέον. Δεν είναι ποιήτρια Ελληνίδα, μπορεί να την πεις. Ελληνίδα για την Ελλάδα. Α, λες για την Εύα την Πετροπούλου ότι δεν είναι Ελληνίδα για την Ελλάδα. Είναι έτσι. Αυτή είναι παγκόσμια. Άκουσε να σου πω κάτι. Η Εύα είναι ξενικό. Πώς να το πω, νεράιδα είναι. Οι νεράιδες δεν έχουν καταγωγή. Είναι μια παραμυθένια νεράιδα. Έτσι. Έτσι. Και γι' αυτό δεν έχει. Είναι ουραπεδίδες. Όντως, μια σαν το τοξικό, σαν να έχει έρθει. Κάποιος σε χρηματοδοτεί, γι' αυτό έχεις κάποια οικονομική βοήθεια ή όλο το έχεις δημιουργήσει μόνος σου? Καλά θα ήταν να είχαμε μια βοήθεια. Όχι, δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Η αλήθεια είναι δεν σήκωσα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού, έχεις κάποια από εδώ πέρα που θα μπορούσε να γίνει κάτι? Θα μπορούσε φυσικά, όποιος θέλει μπορεί. Δεν έχω βρει κάποια υποστήριξη από τους θεσμούς, αν και θα έπρεπε, γιατί
Είμαστε οι πρώτοι και μοναδικοί που το κάνουμε αυτό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έρχονται και άλλα πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα. Αυτό που ήταν ο στόχος μου. Ο αρχικός μου στόχος εμένα στην εταιρεία ήταν να κάνω μια αποθήκη σεναρίων. Δηλαδή, πολύ γρήγορα να μαζέψω πολλά έργα σεναριοποιήσιμα, ώστε να μάθουν, αφού είμαι τώρα στο εξωτερικό, όλη η παραγωγή της Αγγλίας και όσο πιο πολύ μπορούν στην Αμερική, να ξέρουν ότι υπάρχει on time books για σενάρια. Ούτε να ψάχνουν σεναριογράφους, ούτε ούτε. Πρώτα δηλαδή να κοιτάνε αν έχει on time books τίτλο που θέλουν και μετά να ψάχνουν για σενάρια. Θέλω αυτό να το καθιερώσω. Τώρα θα μπορώ τώρα να το κάνω, γιατί δεν έχουμε μόνο Έλληνες συγγραφείς πλέον, αφού θα έχουμε και από 8 χώρες Λατινικής Αμερικής και Κινέζοι και Σέρβοι. Είναι παγκόσμια πλέον η κοινότητα που έχω. Οπότε θα έχω από μεγάλη ποικιλία κουλτούρας σενάρια και θα μπορούν αυτοί να διαλέγουν. Αυτό είναι ο στόχος μου. Και τώρα λοιπόν προχωράμε σε αυτή τη φάση. Είμαστε όπου εγώ δύο τίτλοι. Εγώ έχω βρει ένα σενεριογράφο που θα σε κάνω κονέ, γιατί του το έλεγα αυτό, που γράφει έτσι σενάρια. Σε ποιες χώρες μπορούμε να σε βρούμε, ποιες και ποιες είναι οι χώρες, για να τις έτσι απαριθμίσουμε? Μέσω της Amazon παντού σχετικά. Μέσω της Amazon παντού, ναι. Ναι, μέσω της Amazon παντού. Αλλά και σε printed, να εκτυπωθούν δηλαδή και να βγουν σε βιβλιοπωλεία, είναι όλες οι αγγλόφωνες που είναι. Αγγλία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νοτιοαφρικανική Ένωση και Νιγηρία. Αυτές είναι που έχουν μητρική την αγγλική, τέλος πάντων. Εκεί πέρα είμαστε σε αυτές σίγουρα. Από εκεί και πέρα είμαστε τώρα σε όλη τη Λατινική Αμερική, δηλαδή όλες τις ισπανόφωνες που μιλάμε για ένα πληθυσμό 1,5 δις. Και την Κίνα φυσικά. Και στην πλέον. Κίνα. Που αυτό είναι μεγάλο που διεισδύσαμε εμείς στην Κίνα, γιατί πάντα εμείς δεχόμαστε τα παραμύθια, τα κινέζικα και όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε δώσει τη δική μας λογοτεχνία εκεί. Τώρα δώσαμε 20. Τώρα δώσαμε 20 και βραβευτήκαμε κιόλα. Να ρωτήσω, πού μπορούμε εμείς να σε βρούμε σέναν, πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου? Δηλαδή αυτούς τους φίλους που θέλω να σε βρούνε, πώς επικοινωνούν μαζί σου, πού θα σε βρούμε? Ωραία. Μπορείτε στο info παπάκι ontimebooks.net. Info παπάκι ontimebooks, ναι, μισό λεπτό. Για net. Ορίστε, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ξαναπέστο μας αυτό λιγάκι να το γράψουμε ζωντανά εδώ. Είμαστε και ζωντανή εκπομπή, τα κάνουμε όλα. Πολύ ωραία. Δημήτρη, με εννοείται ότι εμείς θα ξαναμιλήσουμε και θα σου αφαιρέσω ένα δίωρο. Γιατί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε για όλα αυτά που ετοιμάζεις. Όποτε θέλω. Απλά τώρα, επειδή ξέρω ότι με το κλείσιμο της χρονιάς... info@ontimebooks.gr info@ontimebooks.gr On time. On time. .net. .net. Λοιπόν, info@ontimebooks.gr Books, μία λέξη. On time books. Ναι, on time books, μία λέξη, ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο. Να σας το πούμε τώρα, έτσι, τι το γράφει η κυρία. Δημήτρη, είναι info@ontimebooks.net. Εντάξει. Yes, αυτό είναι. Αυτό είναι. On time books είναι μία λέξη. Ναι. Εντάξει, ωραία, ναι. Και το site μας που μπορείτε να δείτε τα πάντα εκεί πια είναι το... Μπορούμε να δούμε τα πάντα, ναι, γράψτε και αυτό. Είναι www.ontimebooks. www.ontimebooks, πάλι μία λέξη, .net. Και βέβαια στο Facebook Δημήτρης Χριστοδούλου, σε βρίσκουμε. Και on time books. Και on time books πάλι τον βρίσκουμε και στο Facebook, έτσι. Yeah. Καλά, μπορείς να τον βρεις και από μένα, ναι, το Δημήτρη. Επιτέλους. Να, βέβαια. Λοιπόν, και να έρθετε. Έχω ακούσει τόσα ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ, ξέρω ότι τώρα με το κλείσιμο της χρονιάς γίνεται μια ανακεφαλαίωση σε όλα αυτά που κάνεις, που ετοιμάζεις. Γι' αυτό ήθελα να τα παρουσιάσουμε. Θες να μας τα πεις, γιατί εγώ τώρα έτσι λιγάκι. Να σου πω ότι είσαι η δεύτερη φορά που κάνω συνέντευξη
Μέσω Skype. Την άλλη ήταν με στην καραντίνα με την Κωνσταντίνα την Ηλιοπούλου που πάλι γράφει παραμύθια. Που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές διαζώσεις και κάναμε εξ αποστάσεως. Και η δεύτερη είσαι εσύ. Και έχω λίγο ένα track γιατί είχα μια μηχανία πώς θα τα συνδέσω. Όλα καλά, όλα καλά. Για πες μου τώρα έτσι, κάνε μια ανακεφαλαίωση σε όλο αυτό που... Μια ανακεφαλαίωση. Ανοίξαμε το Φεβρουάριο του 20. Είχαμε στόχο τον πρώτο χρόνο 40, ένας πολύ ουτοπικός στόχος φαινόταν τότε. Τελικά στους 18 μήνες είπαμε έχουμε 157 συμβόλαια. Κάναμε την υποκατάσταση μας στο Μεξικό για όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ανοίξαμε λοιπόν, έχουμε δικό μας πράκτορα στην Κίνα. Ξεκινάμε με 20 τείχους, με 20 βιβλία. 20 βιβλία στην Κίνα. 20 τίτλους στην Κίνα, 20 τίτλους στη Σερβία με τον ίδιο τρόπο και δύο τίτλοι μας αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της ανάπτυξης για κοστολόγηση και ταινία. Είδα ότι ετοιμάζεται και ένας διαγωνισμός τώρα. Μια ανθολογία. Μια λογοτεχνία. Ναι. Θες να μας πεις γι' αυτό. Ναι, είναι μια ανθολογία λοιπόν. Μια ανθολογία. Μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση για μια ποιητική ανθολογία με ανοιχτό είναι θέμα, ελεύθερο. Μια πρόσκληση για μια ποιητική ανθολογία είναι με ελεύθερο θέμα που μπορείς να συμμετέχεις. Ναι, τις τα λέω γιατί δεν ακούω ναι. Ζωντανά. Στις 13 ήταν να λήξει η προθεσμία, αλλά θα πάρει μια παράταση γιατί υπάρχει ανέκδοτα, κόσμο. Ανέκδοτα, βήματα ή ό,τι να είναι. Ανέκδοτα. Ανέκδοτα. Ανέκδοτα γιατί θα εκδοθούν. Ανέκδοτα γιατί θα εκδοθούν. Με ελεύθερο θέμα. Και θα πάρει παράταση μέχρι τέλος του Δεκέμβρη ή παραπάνω. Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη θα πάρει σίγουρα. Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη λοιπόν. Οποιοδήποτε θέμα. Όποιο θέμα. Όποιο ανοιχτό θέμα θέλεις. Είναι ανοιχτό το θέμα. Α, ωραία. Ναι. Ενδιαφέρει. Ωραία. Ώστε να στείλετε τα καλύτερά σας. Ο καθένας να στείλει ό,τι καλύτερο έχει. Να στείλετε τα καλύτερά σας. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όχι. Δημήτρη, μπράβο. Αυτό που έκανες είναι πολύ ωραίο. Μπράβο σου, μπράβο σου. Και που αντί να μελαγχολήσεις ένα Λονδίνο που είναι καταθλιπτικό και όλοι πάνε και μελαγχολούν, εσύ δημιούργησες και λες, εγώ την πατρίδα μου θα τη φέρω εδώ. Μπράβο σου, Δημήτρη. Αυτό έκανες. Ευχαριστώ πολύ, συμβάζω πολύ. Θες να μου πεις τι θα ήθελες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης για τα Χριστούγεννα ή μια ευχή να μου πεις για τα Χριστούγεννα. Ναι, μπορώ να κάνω μια ευχή. Μια ευχή. Να έχω υπογράψει το συμβόλαιο της πρώτης ταινίας μέχρι τα Χριστούγεννα. Ελληνική ταινία που να βγει έξω εννοείς τώρα, Όχι, όχι. Ξένη ταινία. Ελληνικό σενάριο. Ελληνική σενάριο, ιδέα. Αλλά, ναι. Στο εξωτερικό. Είδες, σενάρια ελληνικά. Που να γίνουν ταινίες όμως στο εξωτερικό. Mm-hmm. Άρα, πολλοί φίλοι μας σενεριογράφοι, είναι πολύ καλό να έρθουν σε επαφή με τον Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης φυσικά. Αυτό φτιάχνει τώρα. Φτιάχνει μια βιβλιοθήκη με σενάρια, που οποιοδήποτε να μπορεί να παίρνει το σενάριο που θέλει και να το κάνει ταινία. Και μιλάμε ταινίες που να γίνουν στα ισπανικά, στα κινέζικα, στα αγγλικά, για έξω. Και ας είναι ελληνική ιδέα, ας είναι ελληνικό το σενάριο. Μα έτσι βγάζουμε προς τα έξω του σενεριογράφου μας, που είναι πολύ αξιόλογοι. Δημήτρη, συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Ναι, θερμά συγχαρητήρια. Ναι, αυτό ήταν ο στόχος. Επιτέλους να βγουν όλοι Έλληνες. Όποιος γράφει να έχει την πιθανότητα να κάνει και το ύψιστο, να φτάσει στα Όσκαρ. Μπορεί. Μπορεί, ναι. Άμα που δεν έχει πρόσβαση, μπορεί οποιοδήποτε να φτάσει οπουδήποτε. Μα εσύ δεν τώρα τους ανοίγεις την πόρτα αυτή, την πύλη αυτή την ανοίγεις εσύ. Το βήμα θέλαμε πάντα, μια ζωή αυτό θέλαμε, να μας δοθεί το βήμα. Να μας ακούσουν, να μας δουν, να μας διαβάσουν, να δει κάποιος. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι εκατομμύρια. Μα μπορεί όμως ένας να είναι ξεχωριστός. Και ήδη φαίνεται ότι δύο από τους... Εγώ πάλι ναι. Μιλάω λίγο και εγώ και παίρνω τα βραβεία. Γιατί βέβαια όλοι είναι αγαπημένοι και τους αγαπάω και σε τα πράγματα. Ναι, γιατί να σας πω κάτι, εγώ νιώθω υπερήφανη όταν βλέπω ότι δύο δικές μου ποιήτριες, Ελληνίδες, βγήναν έξω αμέσως, με ένα ποιηματάκι τους αμέσως αναγνωριστήκανε, βραβευτήκανε. Και δεν είναι μόνο τα κορίτσια και λογοτέχνες, ξέρω. Όχι, βέβαια.
Όχι, όχι, έχουμε και άλλες διακρίσεις. Μπράβο, και θα έρθουν και ακόμα διακρίσεις έξω. Πολλές, το ξέρω, γιατί σε παρακολουθώ, άλλο που δεν τα λέμε συχνά. Παρακολουθώ τι γίνεται και έχουν διακριθεί πάρα πολλά παιδιά έξω μέσω του Δημήτρη από τους διαβολισμούς και αυτά. Άρα να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση γιατί μας τελειώνει ο χρόνος στο email σου, στην ιστοσελίδα και να μας προτρέψεις να κάνουμε τι στο διαγωνισμό και... Να γράψετε και να στείλετε για την ορθολογία, γράψετε και να στείλετε, όλος ο κόσμος είναι ελεύθερη πρόσκληση, παγκόσμια πρόσκληση και γενικά να μην σταματήσετε να γράφετε, τώρα πια δεν είναι χωρίς λόγο. Φανταστείτε αν γράφατε τόσα χρόνια όλοι οι Έλληνες έγραφαν, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει πρόσβαση. Να σου πω κάτι. Λέει ότι όλοι οι Έλληνες γράφουν και όλοι οι Έλληνες έχουμε μέσα μας την ποίηση. Γιατί την έχουμε, κακά αλλά κατά ψέματα. Ήλιος, θάλασσα, πουλάκια, μας βγαίνει αυτό το ρομαντικό. Αμήν τι άλλο, μην ξεχνάμε ότι οι κριτικοί έχουν τη μελωδία, η Ζακυνθινή το ίδιο, μιλάνε τραγουδιστά, δεν μιλάνε... Κερκυραίοι. Οι Κερκυραίοι, δηλαδή γενικά η προφορά μας είναι ποιητική εμάς. Ναι, αλλά η Ελλάδα βγάζει ποιητές, μήπως όμως τους τρώει κιόλας. Δεν ξέρω, δεν βλέπω ποτέ, δεν ξέρω αν έχει. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, τρώει τους καλλιτέχνες της, δεν τους αφήνει, δεν τους βγάζει έξω και βλέπουμε παιδιά και ηθοποιούς που εδώ δεν τους ήξερε κανείς και βγήκαν έξω και γίνανε γνωστοί, αναγνωριστήκανε και το πιστεύεις εσύ αυτό ότι εδώ πέρα ίσως γιατί έχουμε αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος για τους Έλληνες, είμαστε μωροί, δηλαδή εγωιστές. Και ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον και έτσι το πιστεύεις αυτό ή είναι δικιά μου. Νομίζω ότι είναι και λίγο μύθος να τρώει τα παιδιά. Μια μικρή χώρα είναι η Ελλάδα. Τι να πρωτοκάνει, ας πούμε. Και ούτε υπάρχει και η αναγνωστική κουλτούρα δυστυχώς στην Ελλάδα. Πάντα μικρό ήταν το κοινό το αναγνωστικό. Παρ' όλα αυτά συγγραφείς βγάζαμε. Και από ό,τι φαίνεται από την πράξη, καλούς συγγραφείς. Νέους συγγραφείς, νεοέλληνες συγγραφείς, πολύ καλούς. Πάρα πολύ καλούς. Μπορούν να στάθουν εισάξια στην παγκόσμια αγορά. Να ρωτήσω, εσύ γράφεις? Έγραφα, τώρα δεν γράφω, όχι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο να ρωτήσω, λέω, όλη συνέχεια αυτή τη λέξη. Τώρα δεν γράφεις, άρα δεν έχεις τα μελλοντικά σου σχέδια να γράψεις κάτι. Πάντα έχω σχέδιο να γράψω, αυτό αλλά δεν βρίσκω. Νομίζω ότι μας βγαίνει κιόλας. Μπορεί τώρα να είσαι σε... πώς το λένε, σε χειμερινή ανάρκη και μετά να... Τώρα εγώ δεν έχω χρόνο. Ήθελα πολύ και ιδέα έχω και έτοιμο θέμα έχω, αλλά δεν έχω χρόνο. Ωραία. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που θα σου κάνω, που θέλω να σου κάνω. Γι' αυτό λέω να ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει. Κάναμε τώρα μια αυτή για να πούμε για το διαγωνισμό που θέλουμε, για το ανθολόγιο, που δεν είναι διαγωνισμός, είναι μια πρόταση. Πρόσκληση. Μια πρόσκληση να συμμετέχουν στο ανθολόγιο το Χριστουγεννιάτικο. Τι ήθελα να πω, θα ξανακάνουμε όμως πάλι μια παρόλα, θα τα ξαναπούμε εμείς. Γιατί θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ κάθε τρεις μήνες, τέσσερις, θα έχεις τελείως καινούργια πράγματα να μας πεις. Έτσι, ναι, τρέχουν τα πράγματα, τρέχουν γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα. Θα ήθελες να μας πεις για να κλείσουμε μία φράση από ένα αγαπημένο σου βιβλίο που σε έχει αγγίξει, από αυτά τα βιβλία που τώρα διάβασες, που είχες. Να θα αδικήσω εσύ. Κάποιον, δεν έχω, όχι. Δεν θα πω κάτι. Δεν αγαπημένη φράση, έτσι. Ναι, δεν θα πω γιατί, ναι, δεν θέλω έτσι. Δεν θες γιατί ρίξω. Όλα όσα έχεις διαβάσει, όλα κάτι σου αφήνει. Όλα είναι παιδιά μας τώρα. Μπράβο. Μα εκτός από αυτό, όλα κάτι αφήνουν. Τι να πάρουμε, τι να αφήσουμε τώρα. Ποιο να πούμε, ποιο να πούμε. Και έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πω, αλλά δεν είναι ωραίο τώρα να το κάνω. Ωραία. Νομίζω ότι εν ολίγης τα είπαμε, έτσι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα, γιατί αυτό που κάνεις είναι, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που άκουσα το εγχείρημά σου, που το άκουσα πριν κάτι μήνες, το καλοκαίρι το άκουσα, εγώ σε γνώρισα γύρω στο Μάιο, εκεί.
Και όλο το καλοκαίρι έβλεπα τη δουλειά που γινότανε. Σε παρακολουθούσα μέσω Facebook. Να σταματά και το μυαλό μου. Ήθελα να κάνουμε μια παρουσίαση πολύ περισσότερη. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για σένα και να πούμε μόνο όλα αυτά που έχεις κάνει, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλά. Και να μιλήσουμε και για τα ονόματα από τους συγγραφείς και για τους τίτλους και όλα, που να κάνουμε όλη την ενημέρωση. Να σας πω κάτι για τους συγγραφείς να μιλήσουμε. Εγώ έκανα αυτό που έκανα, τώρα τελείωσα εγώ. Ναι, οι άνθρωποι, να τα βιβλία να δείξουμε, τους ανθρώπους μας. Αυτό, και τα βιβλία να δείξουμε και τους ανθρώπους μας. Αλλά πρέπει να λέμε και για τον άνθρωπο που μας ανοίγει την πόρτα. Είσαι το κλειδί, όπως είπε και η Έφη μας εδώ. Έχει ζωγραφίσει στο βιβλίο που είναι τώρα να παρουσιάσει μία πόρτα και δίπλα είναι ένα κλειδί. Είναι η πόρτα των συναισθημάτων και δίπλα είναι το κλειδί λοιπόν. Εσύ είσαι η πόρτα και το κλειδί. Εσύ είσαι αυτό. Εμείς τώρα πρέπει να πάρουμε το κλειδί να μπούμε μέσα, αλλά αν δεν έφτιαχνες εσύ αυτή την πόρτα, δεν θα μπορούσαν να μπουν μέσα οι συγγραφείς και οι καλλιτέχνες, οι ποιητές όλοι να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Καλά, εγώ τη ζωγράφισα τώρα την πέτρα πάνω στο βιβλίο μου, είναι δικό μου δημιούργημα. Αλλά όπως λες και εσύ αλληγορικά, και ο Δημήτρης με αυτόν τον τρόπο δίνει την ευκαιρία. Έφτιαξε την πόρτα να βγουν προς τα έξω. Να βγουν προς τα έξω πράγματα. Οι συγγραφείς είναι η πόρτα που ανοίγεις στα παιδιά μας από εδώ. Και βέβαια εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ γι' αυτό, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού με τον καινούριο χρόνο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παρουσιάσουμε το ανθολόγιο. Σωστά. Ευκαιρία. Ευκαιρία. Έτσι θα κάνουμε. Θα παρουσιάσουμε το ανθολόγιο και θα πούμε και πολλά παραπάνω πράγματα. Δηλαδή θα σε αφήσω να μιλάς μόνο εσύ. Να μιλάς μόνο εσύ. Να μου πολύ ωραία. Διάθεσή σα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ και για όλους, για όλα τα παιδιά, γιατί έχω ακούσει από όλα τα παιδιά πώς ευγνωμονούν και πώς ευχαριστούν. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισε, Δημήτρη, και εγώ. Μοιραστήκαμε λίγο την εκπομπή, αν και άνοισα βέβαια, εγώ περισσότερο, εσύ λιγότερο. Οπότε την άλλη φορά θα την έχεις όλη δική σου. Εγώ σε φιλοξένησα. Χάρηκα πολύ. Λοιπόν, σ' αγαπώ πολύ, αλήθεια σ' αγαπώ, γιατί κάνεις, είσαι άνθρωπος με έμπνευση και φτιάχνεις πράγματα, δημιουργικός. Και αυτό είναι ωραίο. Τώρα την επόμενη φορά θα αρχίσω να σου λέω και τι ζώδιο είσαι και τέτοια. Κρυώσουμε, έτσι κι αλλιώς σας το λέω από τώρα. Γι' αυτό είσαι δυναμικός. Τι είναι? Κρυός. Α. Γι' αυτό είσαι δυναμικός. Εγώ λιοντάρι, εσύ υδροχός. Υδροχός πάνω στην αλλαγή με ηχθεία. Εγώ πάω με την παραμυθένια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχουμε. Καλή σας νύχτα από την Αγγλία μας. Να είστε καλά και να μας προσέχεις. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Καλές και βέβαια ελπίζω την πρωτοχρονιά μετά τον Ιανουάριο να κάνουμε να έχει φτιαχτεί και το ανθολόγιο ώστε να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας. Και πολύ καλό παιδί. Και πολύ αξιόλογο. Και κάνει πολύ ωραία δουλειά. Τώρα στο Facebook είναι Δημήτρης Χριστοδούλου στα ελληνικά. Ναι, θα τον βρεις από μένα, ναι. Ναι. Θα τον βρω και έχω γράψει εγώ τώρα για τρίτη ποιητική συλλογή. Δεν την έχω εκδώσει. Α, ωραία. Λίγο πιο έτσι για να ακούμε την καλή νύχτα μας. Κάτσε με κάτω, γιατί με ακούω διπλά. Εσύ άκουγες τον κύριο Δημήτρη ζωντανά, ακουγόταν δυνατά ή από τα ακουστικά? Εντάξει, λίγο. Γιατί ακουγόταν έντονα έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Άλλο ένα βράδυ απογευματάκι τελείωσε. Ένα απόγευμα όμως που εμένα μου έδωσε πολύ ζωή, γιατί μίλησα με αξιόλογους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι κυρίες προηγούνται πάντα από τους κυρίους και γι' αυτό παρουσιάζω σένα, αλλά εσύ είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ο Δημήτρης που είναι ένα νέο παιδί, γιατί είναι νέο παιδί και έκανε αυτό το εγχείρημά του και είναι ωραίο αυτό που έκανε. Ναι, πάρα πολύ. Και βέβαια θα δύναμη πρέπει να δώσεις τη δουλειά και ικανότητες. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει, αφού υπάρχει ένας διαγωνισμός για όλους τους ποιητές, όλους τους συγγραφείς, είναι ανοιχτή. Βεβαίως.
Τώρα, εσύ είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος που κάνεις και το θέατρό σου και τη γράφεις. Είσαι ατέλειωτη που λέμε. Είναι αυτό που σου είπα. Έχεις πληθώρα καρδιά. Και αυτό δεν είναι μόνο για έναν. Είναι για πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, δίνεις τη χαρά πολύ. Αν εσύ αυτή τη στιγμή είχες ένα παιδάκι, θα έπρεπε, όπως θα έχω πει και τις φίλες μου, θα έπρεπε να είσαι εκεί, γιατί θα του δίνεις όλη την καρδιά σου και δεν θα σχολιώσουν μετά. Ναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο, όλα θεωρώ. Για κάποιο λόγο γίνονται. Και μας δίνεις επενδύω εμάς πολύ χαρά. Στη φιλία. Αυτό πραγματικά. Το κατάλαβα, το έχω βιώσει, το έχω καταλάβει. Γιατί μου αρέσει να έχω δίπλα μου καλούς ανθρώπους, όπως και εγώ δίνομαι. Θέλω και εγώ να έχω δίπλα μου κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, αλλά κάποιους που λίγο, μια σταλιά, να νοιάζονται για την Έφη. Έφη μου, το κατάλαβα. Κατάλαβα αυτό. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή είδα ότι είσαι δοτικός, φιλικός. Γιατί αυτό μένει στη ζωή. Αυτό μένει στη ζωή. Τι μένει στη ζωή. Οι καλοί φίλοι μένουν. Έχω μια φίλη μου, που είναι καθηγήτριά μου. Κάνουμε 20, μπορεί να μας βλέπει τώρα γιατί μας παρακολουθεί. Είχε γράψει και σχόλιο στη κοινοποίησή μας. Είναι η καλύτερη μου φίλη, της λέω ανταμιστικά. Δεν ήμασταν πάντα φίλες, τώρα κάνουμε παρά τα 20 χρόνια, αλλά είναι επιλογή μου πως έδεσα με αυτή τη γυναίκα. Νομίζω ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε, ενώ τους συγγενείς μας τους βρίσκουμε. Σίγουρα, σίγουρα. Και οι φιλίες, θα έρθουν και οι φίλοι που τώρα θα κάνουμε παρέα και μετά θα χαθούμε, γιατί έχει άλλο γίνει όμως γνωστός, ναι, άλλο γνωστός, άλλο φίλος. Ο φίλος είναι στα δύσκολα. Εγώ ναι. Εκεί τους καταλαβαίνω τους φίλους. Όχι στις φαρφάλες, το ναι, να σε πάρω και να πάμε ένα θέατρο, να πάμε να χορέψουμε, να πάμε από εδώ, να πάμε να διασκεδάσουμε. Τι πιο ωραίο, όλοι το κάνουν. Να σε πάρω και να πάμε να σου πω, πάμε να δούμε τη γιαγιά τη που πονάει ή έλα βοήθησέ με όταν εγώ έχω θέμα ή να έρθω να σε βοηθήσω όταν έχεις, εκεί φαίνεται ο φίλος. Ακριβώς, τα δύσκολα. Και εντωμεταξύ βλέπουμε και τους φίλους μας, τις πολλοί επιτυχίες μας. Μπράβο. Αν χαμογελάνε, ναι ή όχι. Και εκεί αυτό, οι φίλοι πιο πολύ για μένα είναι εκείνοι που μπορούν να μοιραστούν και τη χαρά σου. Τη χαρά σου βασικά, γιατί στη χαρά ο φίλος θα φανεί αν όντως χαίρεται για σένα. Στη λύπη θα έρθει και θα πει «Έλα μωρέ φούλα μου, αυτά εκείνα έγιναν...» Λοιπόν, αλλά στη χαρά είναι δύσκολο. Στη χαρά είναι δύσκολο γιατί υπάρχει ενέχει ζήλια. Είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπινο. Εκεί καταλαβαίνεις αν ο άλλος είναι πραγματικά φίλος σου. Εγώ εκεί καταλαβαίνω αν ο άλλος είναι φίλος μου πραγματικά, αν έχει ανεδιοτηλή αγάπη για μένα και είναι φίλος μου και χαίρεται και με τα καλά μου και το ένα και τα άλλο. Και το βλέπεις αυτό, το καταλαβαίνεις. Βλέπεις ποιοι ξυνίζουν, ποιοι κοροϊδεύουν. Εγώ έχω μείνει έκπληκτη από ανθρώπους που θεωρούσα ότι δεν με αγαπάνε, δεν με συμπαθούν, πώς χαρήκανε με μια επιτυχία μου και από άλλους που πίστευα ότι με συμπαθούν, αν όχι αδιάφοροι, να πούνε και την κακία τους. Τόσο και τους θεωρούσα φίλους, πώς να σου το πω, τους θεωρούσα και ανθρώπους που δεν θεωρούσα φίλους, τους είδα να χαίρονται με τη χαρά μου και να τη μοιράζονται με τον τρόπο τους, με αυτόν τον τρόπο που είχαν το πειραχτήριο. Με αυτόν τον τρόπο τους όμως βγάλανε τη χαρά τους. Το έχω βιώσει αυτό και εσύ νομίζω το έχεις βιώσει. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Σας κουράσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Καλές γιορτές, με υγεία. Ο καινούριος χρόνος να φέρει στον καθένα ό,τι επιθυμεί. Βασικά πρώτα υγεία και τα άλλα. Θα μας φέρει τα δύο παραμυθάκια. Εντάξει, όχι μόνο ο μονόλογος, και άλλα, και άλλα. Θεατρικά. Όταν θα παρουσιάσω, λέμε τώρα μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 22, λέω εγώ τώρα. Και νομίζω ότι... Και αν θα παρουσιάσω το αθολόγιο, θα δω και το όνομά σου. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μακάρι να γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Γιατί είναι και λίγος ο χρόνος για να γράψω ένα καινούριο. Μπορείς να δώσεις ένα έτοιμο. Ένα έτοιμο δεν έχω όμως εύκολα. Έχω για την τρίτη βέβαια ποιητική συλλογή κάποια, που ήδη τα έχω έτοιμα. Αλλά να δούμε. Θα δω. Δεν ξέρω τώρα. Αν μπορέσω και έχω έμπνευση.
Θα δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το 22 με τα καινούργια μας παραμύθια. Και ποιος ξέρει και ποια παράσταση θα παίζεις κιόλας, να μας πεις πάλι. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στην παράσταση που είναι φοβερή, παιδιά, να πάτε να τη δείτε. Αξίζει να πάμε να τη δείτε. 11.30 ώρα Κυριακή. Εγώ, δηλαδή, θέλω... Και θα παίξουμε μετά προς τις γιορτές ή τον καινούριο χρόνο, θα παίξουμε και ένα άλλο έργο, ο Μάγος και η παρέα του, που ο Μάγος Λουιτζέλο κάνει πολλά μαγικά, με κουνελάκια, με περιστέρια και λοιπά για τους μικρούς φίλους. Και μέσα έχει πολύ πρόζα και έχει κωμωδία. Εγώ κάνω τη Μαντάμ Κατρίν Μεζουρά, μια διάσημη σχεδιάστρια μόδας, έτσι που φτιάχνω τα κοστούμια για το παλάτι έτσι όλων των αυτών που θα μετέχουν στο χορό, στο μεγάλο χορό του παλατιού, και κάνω και τη βασίλισσα του χιονιού, που είναι η κακιά βασίλισσα, η όμορφη αλλά κακιά βασίλισσα, και η Κωνσταντίνα η Στεφανίδου κάνει την Έλσα, την καλή πριγκίπισσα, και πραγματικά είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο και πολύ γιορτινό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Α, μην ξεχάσω να κάνω τη διαφήμιση του φίλου μου. Μην ξεχάσω να σας πω να πάμε να φάμε στο μπίστο το πούντο. Τέλος πάντων, σας είχα πει ότι στην Αγία Βαρβάρας 2 είναι η ψαροταβέρνα που έχει και πολύ ωραίες τιμές. Έχει την πιο ωραία σκορδαλιά του κόσμου. Τον Ντενίς, Αγίας Βαρβάρας 2, μεζοδοπολείο θαλασσινές γεύσεις. Και βέβαια θα ξαναπούμε για το μενού που θα έχει για τις 23-12 και για τις 27-12, με 20 ευρώ έχει ποικιλία κρεάτων, παρόλο που είναι ψαραμονή. Παραμονή, 24, όχι, προπαραμονή κάνει. Γιατί το κάνει προπαραμονή, γιατί η παραμονή σου λέει τώρα με τον COVID, ανεμβολίαστη, θα κάτσουν σπίτι. Μην νομίζεις ότι παραμονή ο κόσμος θα βγει έξω, γιατί εγώ μπορεί να είμαι εμβολιασμένη ή να μην είσαι, άρα θα κάτσουμε σπίτι μας. Καταλάβες, και εγώ το ήδη από τώρα το βλέπω ότι γίνεται αυτό. Και τα μαγαζιά το έχουν μυριστεί αυτό, το ξέρουνε. Και κλείνουμε πάλι με την παρουσίαση του βιβλίου μας, να το πούμε και αυτό, να μην το ξεχάσουμε. Α, πάλι το λες. Πάλι το λέω, να μην ξεχάσουμε. Μην κουράζουμε τώρα τους... 19 Δεκεμβρίου, η ώρα... 6 ώρα, στο Μαγεμένο Αυλό, στο Παγκράτη, Αμίντα 4. Ωραία. Ώστε να δούμε παρουσίαση. Την παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Βάλουμε. Μπράβο, Ολυμπία μου. Δεν μ' ακούει τώρα κανείς.